Γεια σα σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, μαθήματα.gr και γκυτά ερωτήσει τζι ερωτήσει, επεισόδιο νομίζω 63. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και στο τελευταίο επεισόδιο πολλές ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις, πολλοί διάλογοι, πολλά ωραία θέματα κάτω από το βίντεο και μαθαίνω μαζί σας όπως μαθαίνετε και εσείς μαζί μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Πάμε να δούμε λοιπόν και το σημερινό μας επεισόδιο. Νούμερο 63. Ερώτηση πρώτη. Γεια σου Θοδωρή. Άλλη μία ερώτηση μόνο για εσένα. Ωραίος. Θα μπορούσε να κάνεις μια αναδρομή της εξέλιξής σου ως μουσικού μέσα στα χρόνια. Πώς θα αναπτυσσώσουν τεχνικά, θεωρητικά και ηχητικά από το ένα άλμπουμ στο επόμενο. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κανεις μια αναδρομη της εξελιξης σου μουσικου μεσα στα χρονια πως θα αναπτυσσόσουν τεχνικα θεωρητικα και χητικά απο το ενα που έπαψες να αναφερεις και τομεί ή ακόμα και να πήγες μπροστά πίσω και γιατί. Πες μας και αν θέλεις πώς οι σου από το να ακούω μόνο metal στο να ακούω και άλλα πράγματα και πώ αυτό ίσω φάνηκε και στη μουσική σου. Είναι ένα θέμα που σπάνια συζητιέται με αποτέλεσμα να νομίζουμε πω κάθε μουσικό είναι σταθερά ίδιο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο album του. Η ερώτηση είναι καταπληκτική και α τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχά, εγώ έχω κάνει 5 instrumental album. Τα δύο που έχω κάνει με φωνητικά, το Euroforce και το Hand of God, δεν θα τα μετρήσω, μια και δεν έχουν είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Το να γράφει μουσική στο μέτρα και το να γράφει μουσική με φωνητικά είναι κάτι τελείω διαφορετικό, μια τελείω διαφορετική διαδικασία. Ενώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γράφει μουσική διαφωνοτικά, έτσι, και για έναν τραγουδιστή ή μια τραγουδίστρια. Και δεν μπαίνω στο θέμα να το συζητήσω. Πάμε λοιπόν στο κεθαριστικό, μια και φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεσαι. Λοιπόν, έχω κάνει πέντε άλμπουμ και τα έχω χωρίσει σε, να το πω απλοϊκά, σε τρει ε, εποχέ. Τα δύο πρώτα άλμπουμ Train to Play Virtual Virtuosity, καθαρά νεοκλασικά. Το επόμενο το Hyper Pirexia, λίγο απ' όλα. Και τα δύο τελευταία μου, το Territory 4 και το Monster 5, τα οποία ψιλομοιάζουν. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά και θα πω κάτι το οποίο νομίζω ότι σα ενδιαφέρει και θα μπορείτε και να εμπνευστείτε από αυτό και να πάρετε κάποιε ιδέε. Λοιπόν, τα δύο πρώτα μου album, Train to Play Virtual Virtuosity, και Virtual Virtuosity ήταν Zero budget, δεν έδωσα ούτε μισό ευρώ. Τα έκανα εντελώ μόνο μου, σπίτι μου, με τον εξοπλισμό τότε τη εποχή. Δηλαδή με ένα πόντ, το κόκκινο το νεφρό, το πρώτο. Με... Δεν υπήρχαν τότε samblers, δεν υπήρχαν easy drummer, δεν υπήρχε τίποτα. Με... 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 με Αυτά που υπήρχαν τότε, τα samples τη εποχή. Η παραγωγή ήταν αυτή που ήταν. Καλή κακή, δεν έχει σημασία. Σημασία και ότι βρήκα εταιρεία και στα δύο, να δεν κυκλοφορήσω. Και πήγαν και πάρα πολύ καλά οι πωλήσει. Και τα δίποτα άλλο είναι νεοclassical metal. Στρέντ, δέ μου και εγώ ήταν δεκάρα αν θα είναι μελλοντικά, τα παίζω όλα μέσα όσε περισσότερε νότε μπορώ. Παρ' όλα αυτά, μερικά κομμάτια έχουν βγει και ωραία, δηλαδή ακούγονται κάπω, δεν είναι όλη την ώρα στο Στρέντινγκ και είχε πάρει καλέ κριτικέ. Η διαδικασία συνθητική ήταν πάρα πολύ απλή, μια και το στυλ αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και ρυθμικά. Δηλαδή, τάπα του πατάπα του πατάπα του πατά, 16 και του κατά τα του κατά τα και τρίχα, 12 όδα κλπ. Οπότε ήταν ψηλωστά τα πράγματα. Αρμονικά το τι θα χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένε κλίμακε. Αιόλιαν, Αρμόνικ, Φρίτζιαν, Ντόμιναν. Λίγο Ντόριαν που και πού πέτα για κανένα δύο-τρία fusion ο Θεό να τα κάνει σημεία για ξεκάρφωμα. Οπότε, αυτέ τι επιρροέ που είχα, δηλαδή Greg Howe κλπ. Κλ. Οπότε, αυτό ήταν η Χρυσή Γκέρνα στα πρώτα άλμπουμ. Μηδέν budget με εταιρεία κανονικά, συμπαθητικέ πωλήσει ω πολύ καλέ. Τα λέγα, δηλαδή η μία μα εταιρεία μου λέει ότι ήμουν από του top seller τη και γενικώ πήγαινε καλά. Μετά το τρίτο άλμπουμ, άρα στο πρώτο το ξεκαθαρίσαμε. Πολύ εύκολο να συνθέσει τέτοια μουσική για μένα. έτσι, Μια και είναι πολύ συγκεκριμένα και οι αρμονικοί κανόνε που, που διέπουν το νεοκλασικό metal, το σρέντ κλπ. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ούτε ρυθμικά, ούτε τουλάχιστον το εκείνη την εποχή όπω παίζονταν αυτή η μουσική. Οπότε, ε, και από εξοπλισμό, πόντ κατευθείαν στην κάρτα ήχου, τα drums όπω ήταν, το μπάσο το, 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 το παίζω live και mix μόνο μου. Λοιπόν, τρίτο album τώρα. Τι έκανα, πήρα όσα έσοδα είχα μαζί, τα βάζα σε ένα κουμπαρά, από το δίπλα του άλμπουμ. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έβαλα την τσέπη μου ούτε ευρώ και πήρα αυτά τα λεφτά και έκανα το μεγάλο βήμα. Περισσότερο από μετεοδοξία. Μια σου όπω σα είπα και πάλι, δεν με ενδιαφέρε καθόλου η μουσική, σαν μουσική απ' την ώρα ότι θα βγω να πουλήσω, να γίνω γνωστό, να κάνω. Δεν, δεν μου και εγώ τα δεκάρα. Εγώ μαθήματα έκανα πάντα. Δάσκαλο είμαι, από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα. Οπότε έκανα το δεύτερο άλμπουμ, το το οποίο Hyper Budget, δεν είναι μόνο hyper pirexia, <laughs> Είναι hyper budget, δηλαδή ε, για τα δικά μου κυβικά ήταν πανάκριβο. Έβαλα top σε σιωνάδε. Derek Serenian, ε, drum του Brian Titchi, αυτός Αυτό μεγάλο drummer, έχει παίξει και του White Snake. Έχει παίξει και στον Billy Idol και πολλού. Και τα στην Αμερική, σε ένα top παραγωγό εκεί στο Los Angeles. Μου στήξε πολλά χρήματα. Βέβαια η παραγωγή είναι top. Πήρε top κριτικέ. Ε, όλα τα περιοδικά το αποθεώσανε δηλαδή κάτι 8 στα 10, 9 στα 10, 10 στα 10 παντού, και δεν μιλάω για Ελλάδα, έτσι μιλάω για εξωτερικό. Όμω εγώ μπήκα μέσα οικονομικά. Και εμένα ήταν ένα μεγάλο χαστούκι αυτό και ούτε βρήκα την μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή όταν το έκανα αυτό με το Σερίνιεν, μου λέει ο Σερίνιεν, θα το πάρω το άλμπουμ αυτό πως είναι και θα το πάω σε Στραμπνέλ. Τότε υπήρχε Στραμπνέλ, η μεγάλη Στραμπνέλ, θα το δώσω εγώ ο ίδιο στον Βάρνεϊ και ελπίζω να το υπογράψει. Το ακούει ο Βάρνεϊ, του λέει πάρα πολύ ωραίο, αλλά του λέει ότι δεν υπογράφω Ευρωπαίο. Γιατί ε, πριν από λίγο καιρό είχε υπογράψει κάτι Ιταλού και κάτι άλλο από Ευρώπη και είχε μπει μέσα με τα τσαρούχια οικονομικά. Οπότε σου λέει: Σταματά να υπογράφω Ευρωπαίου, μόνο Αμερικάνου, του οποίου του ξέρω κιόλα να είναι δηλαδή ψιλογνωστοί. Οπότε έφαγα γύρω από εκεί, που έλπιζε ότι μια τέτοια παραγωγή, καλή παραγωγή και με καλού παίχτε και καλά τραγούδια δηλαδή, σε αυτό το album. Και άρχισα να γράφω τραγούδια κανονικά, δηλαδή μελωδίε, ε, είχε μέσα 7-8 κομμάτι, είχε μέσα πολλού ρυθμού. Δεν ήταν αυτό το, 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 το και τα ίδια. Είχε μέσα και κανένα δύο νεοκλασικά, είχε μέσα δύο ροκ, είχε μέσα δύο πιο που φανκίζαν, είχε, απ' όλα. Είχε με κάτι λάτρι ρυθμού, ήταν πολυδιάστατο. Είχα βέβαια και του παχταράδε μέσα που παίζανε. Έτσι. Οπότε βοηθήσαν και αυτοί, όχι συνθετικά, αλλά του έδινε μια ιδέα και αυτοί ξεσβάζαν και την προσωπικότητά του. Και εκεί βέβαια άρχισα να γράφω και πιο. Ε, έχω και κομμάτι που έχει μέσα Lidian, έχω και Mixolidian, έχω και Αρμονική Minore, έχω και Fridge Dominant, έχω και, και Augmented, έχω και Whole Tone, έχω και Diminished, μέσα κλίμα και στα πάντα. Δηλαδή ε, και το έκανα αυτό επίτηδε. Όταν λέω επίτηδε, εννοώ. Έλεγα ότι θα γράψω κομμάτι που θα βάλουμε μέσα συγκεκριμένα τέτοιε κλίμακε για να υπάρχει μια πολυπικιλότητα και ρυθμική. Δηλαδή, να πατάς play στο CD, να ακούσει όλα τα κομμάτια και να μην είναι το ένα μετά το άλλο ίδια όπω ήταν στα δύο πρώτα μου, τα νεοκλασικά που ήταν παρόμοια. Έτσι. Λίγο το tempo άλλαζε, αλλά εδώ άκουγε άλλο ρυθμό εδώ, άλλο τέμπο εδώ, άλλο κλίμακα εδώ, άλλο κλίμακα. Και γινόταν ένα ωραίο κολλάζ ιδεών κλπ. Δεν πηγιάστηκε πολύ, αλλά. Τα λεφτά που έδωσα δεν πήρα πίσω τα μισά. Και αυτό ήταν για μένα μια ήττα προσωπική. Μια και καλά, σώματα, αυτά τώρα επιτυχίε κλπ. Και λοιπά Εγώ και όταν τα κούβέρσε. άπαξ και έχει βάλει ένα ποσό και έχει πάρει πίσω ούτε τα μισά, για μένα αυτό είναι αποτυχία. Είναι τόσο απλό. Και α λένε όλοι τι έκανε στο άλμπο τη χρονιά. Να τα λέμε. Λοιπόν, τρίτο άλμπουμ μετά ήταν το ε, Territory 4. Territory 4, τέταρτο άλμπουμ 4 κλπ. Το Territory ακούγεται και λίγο cool. Ε, το είχα επιλέξει να πω συγγνώμη. Και είναι αστείο αυτό. Τον τρίτο τον πήρα από μια λέξη υπερπηρεξία, <laughs> όπου έλαβα ένα, έλεπα το δελτίο του Σταρ τότε, το 1997, ε, το 2007, συγγνώμη, και ήταν ο Θοδωρή Δρακάκη και έλεγε ένα θέμα και λέει ότι ο Τάδε λέει είναι σε υπερπηρεξία. Και λέω τσαπ, ωραία λέξη, τι μου ήρθε. Τη σημειώνω, την τζεκάρω και λέω χάπη υπερπηρεξία. Ήθελα να είναι μια ελληνική λέξη στο album, οπότε γι' αυτό το έβαλα έτσι. Το τρίτο, τέτο, το τέταρτο album λοιπόν, Territory 4, και εκεί έκανα την κίνηση Ματ και έβαλα να παίξει drums ο Μάρκο Μίνεμαν. Πολύ απλή διαδικασία. Του στέλνω ένα email. Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 2008, μόνο την τη Αγίου Βαλεντίνου. Του στέλνω το email ε, και αμέσω μου απαντάει μετά από λίγη ώρα. Συμφωνήσαμε στα οικονομικά τα πάντα. Του στέλνω το album μετά από δύο μήνε μετά έχει τη λέτημα. Και αυτό ήταν η μάτια γιατί ήταν ουσιαστικά συνθετικά μια συνέχεια του Hyper Pirexia, αλλά ήταν λίγο πιο, έτσι, πιο heavy, πιο. Είχε και μελλοντικά μέσα, αλλά είχε και πιο ρυθμικό ενδιαφέρον και γι' αυτό επέλεξα ένα, ένα drama κλασσάκι. Αυτό είναι για να μπορεί αυτό να του ε, ανεβάσει. Οπότε έκανε τούστα τα κομμάτια. Ε, είχε μέσα πάλι από όλα, είχε δηλαδή και ε, γλυκανάλα τι μελωδίες, Είχε και πιο extreme. Είχε και ένα το The Sim, το βάζω τακτικά στο τέλο κάθε βίντεο, που είχε μέσα κάτι Hammond περίεργα. Ε, έτσι, Still Deep Purple. Έχει μέσα διάφορα πράγματα. Έτσι, και, και, και αργά και γρήγορα κλπ. κομμάτια ενό τέμπο. Και πιο σκληρά και πιο απ' όλα. Αλλά αυτό ο τύπο, ο Μέρμαν που είναι μεγάλο drummer, το, το εξύψωσε. Και μάλιστα μου στείλει δύο βερσιόν. Μου λέει πάνε μια βερσιόν όπω μετά στείλει εσύ. Το είχα στείλει τα Midi Drums. Τότε ήταν με Addictive Drums αυτά που το είχα στείλει. Το, 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 από τα πρώτα προγράμματα έτσι που ήταν, που ήταν καλο, καλά Drums για ψεύτικα. Και το άλλο μου λέει είναι My Way. Και βέβαια πήρα το δικό του. Εννοείται ότι δεν είμαι χαζό. Ξαναγράψα τα πάντα από πάνω. Γιατί όλα τα αριθμικά ήταν στον αέρα. Που, τα πατήματα τα πάντα. Ένας, ο, um, το έστειλα στον μπασίστα. Έπαιξε ένα ωραίο μπασίστα. Ο Κάι Χόνεα. Όπω το λέω εγώ. Ο Μπίλη των φτωχών γιατί ήταν σαν τον πήγε είχαν δύο, έχω ίδιο, ίδιο παίξιμο κλπ, αλλά πολύ και φθηνός. Ε, το, το CD αυτό κόστησε, αλλά καμία σχέση με το γραμπή επιλέξεα. Οπότε ήταν και αυτό που ήρθα ίσα βάρκα σαν νερά. Δηλαδή έδωσα αρχή και έβγαλα σχεδόν τα ίδια πίσω. Και είναι και το πιο πετυχημένο από πωλήσει. Απ' την άποψη ότι λόγω Μίνεμαν το πήραν πολύ drummers και ο Μίνεμαν είναι άτομο που από μόνο του εκπέμπει. Ε, δηλαδή δεν έκανε τίποτα, ποτέ δεν με πόσταρε, ποτέ δεν είπε για μένα κλπ. Και, και, να σα πω και μια ιστορία. Κάποια εδώ με του στο δύο φακανά και πάκο του μιλάω και το του λέω Γεια σου, είμαι ο τάδε και έχουμε κάνει μαζί CD. Εννοείται ότι ούτε καν με θυμότανε, ούτε καν ήξερε ποιο είμαι. Απλά μου λέει ναι, 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 ναι" και αφιβάλλω αν θυμηθήκε. Και για να τα λέμε και από τα πράγματα. αφού σου παίζει συνέχεια σε CD, έτσι, μπορεί να κάνει και 5 και 10 ε, album guest να κάνει το μήνα. Οπότε σιγά με θυμάται τώρα αν έπεσε με κάποιον. Anyway, του έδωσε και το CD μάλιστα. Δεν ξέρω να το θυμόταν, να σα το λέω έτσι για να ευθυμίσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το τέταρτο και το οποίο ήταν συνέχεια του τρίτου, αλλά με τον Μπεχτάλα πάνω στα ντράμψ, οπότε αυτό το ανέβασε και πήγε να έπαιζε ο Άλξ Αργέντο. Η Αργέντο. Μεγάλο παίκτη αυτό. Ε, Τσεκάρτε είναι κολλητό του Φόγγλι, παίζουν μαζί. Πολύ ωραίο παίκτη. Τα έπαιξε τέλεια, ό,τι του είπα, του τάστη λαμίτη, του ξύγησα τι μελωδίε, τα έκανε τέλεια, ήταν το top. Για μένα αυτό ήταν ο καλύτερο που παίξει ποτέ που τράζει. Και πέμπτο είναι το Monster 5, πέντε, πέμπτο album, άρα Monster 5. Και ωραίο άλλο album, και αυτό πήγε πολύ καλά εμπορικά. Μου στήξε πολύ πολύ και ο λίγο, δηλαδή ουσιαστικά τα έκανα όλα μόνο μου. Τα έστειλα σε έναν τύπο από την Πολωνία, ο οποίο είναι ψηλό γνωστό στο χώρο, με πολύ χαμηλή τιμή. Πολωνία και όλα 2011. Χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Οπότε ένα ποσό εδώ που ακούγεται normal, για αυτού είναι πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό διάλεξα ένα τέτοιο τύπο από τέτοια χώρα. Μου πήγε αρκετά χαμηλά και μπορούσα έτσι να έχω και spare χρήμα για να κάνω κάποια και να κάνω βίντεο clips. Έτσι. Έχω κάνει και το Waves και το tear Apart. Θα έχετε δει, όσοι και αυτό ήταν τελείω χεύδι, δηλαδή χαμηλά κουρδίσματα. Δεν μπορούσα να γράψω με 7 χρονών κλπ. Οπότε κατέβασα σε ρε. Όλα είναι heavy, πολύ χέρι στυλ, έτσι αυτό το loomis style που ήταν και τότε τη μόδα, αρχέ του 2010, ε, με χαμηλά κουρδίσματα. Ε, γρήγορα τέμπο, αργά τέμπο πάλι, μελλοντικά βέβαια, αλλά πίσω να γίνεται ψυλοκόλαση. Δράμμ σε έπαιξε ένα Αστραλό, πολύ ωραίο τύπο, αλλά είχα, ήθελα να βρω που να μου τα παίξει σε MIDI, σε midi, σε midi kit, δηλαδή να έχει ένα Roland το TD20 π.χ. Οπότε να μου τα στείλει για να μπορούμε μετά να βάλουμε πάνω superior και να γίνει η δουλίτσα πιο οικονομικά και πιο καλά. γιατί με τα άλλα θα μου στήξει πολύ περισσότερο πράγμα θα έπρεπε να πάω σε άλλο στούντιο κλπ. Ε, εκεί πάλι πολύ χέρι κλπ. Ε, πάλι όμω και εκεί πολύ συλλεκτικό έτσι. Από όλε τι κλίμακε και το κάνω καθαρά κεφαλικά έτσι. Δεν περιμένω να μου θύμουν από τον ουρανό. Σκέφτομαι και λέω θέλω ένα, ένα αργό στο 80 πιμ Ένα άλλο στο 90, ένα στο 120, ένα στο 150, ένα στο 200, ένα στο 240. Και παράλληλα μοιράζω και τι κλίμακε. Όσο και σα ακούγεται αυτό αστείο, είναι για μένα καλύτερη λύση δεν μπορώ να περιμένω να μου έρθει η έμπνευση, ούτε να, να, γράφω με το συνέστημα. Γράφω καθαρά κεφαλικά και έτσι μπορώ να έχω ένα album πολύ συλλεκτικό που να έχει μέσα διάφορε κλίμακε, διάφορε μελωδίε, διάφορα στυλ, διάφορα τέμπο για να μείνει το ίδιο πράγμα συνέχεια. Και κουράζει. Ωραία. Τώρα, για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σου, ήδη με 14 λεπτά, πώ να λοιπόν τεχνικά, θεωρητικά και χητικά. Από το ένα άλλο στο επόμενο. Καθαρά κεφαλικά. Δηλαδή, σκεφτόμουν και λέει, κάθε φορά που θέλω να, να συγκεντρωθώ, δηλαδή στη μελωδία, στην τεχνική που τα δύο πρώτα άλυμ, είναι και το στρέτ. Παίζω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να εντυπωσιάσω και για να προσελκύσω κόσμο, μια και αυτό με μια και θέλω ένα δάσκαλο. Μια και είμαι δάσκαλο και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω σαν εργαλείο για να προσελκύσω κόσμο. Και αυτό κάνω και τώρα βασικά. Ε, και από εκεί και πέρα μετά τα υπόλοιπα, το είδα και λίγο και πιο, μελλοντικό. και πιο μελωδικό, Έβαζε και λίγα χρήματα παραπάνω, έκανα κάποιε παραγωγέ με άλλου μουσικού, ενώ στα δύο πρώτα τα κάνω όλα μόνο μου. Και αυτό είναι σε γενικέ γραμμέ. Ε, λε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να αναφέρει του τομεί που έπρεπε να βελτιώνεσαι ή ακόμα πήγε προ τα πίσω. Αυτό δεν ισχύει. Προσπαθώ πάντα να βελτιώνουμε, δηλαδή όταν γράφω τι μελωδίε μου να, είναι, να, να, έχουν λόγο ύπαρξη, να ακούγονται ωραία, να μην είναι βαρετέ λεπτά θέματα, αλλά και τα solo. Εγώ δεν αυτοσχεδιάζω ποτέ στα άλμπουμ. Νότα, νότα, τα γράφω όλα, είτε στο κοιτάρα πρώτο, είτε τα, θα τα παίξω. Και πάνω από τι δυνάμει πολλέ φορέ και μετά κάθομαι, με, τα μελετάω σιγά, σιγά σιγά μέχρι να βγουν για να μπορώ να τα παίξω στο άλμπουμ, είτε να τα παίξω και live αν χρειαστεί, όποτε κάνω live. Πες μας αν θέλεις πώς εξελίχθηκαν οι υπόψεις σου, π.χ. ακούω μόνο metal ή ακούω και άλλα πράγματα. Ενώ ότι ακούω τα πάντα, μπορείς να κλέψεις από παντού, μπορώ να κλέψω από ένα κομμάτι της Παπαρίζου, μπορώ να κλέψω μια μελωδία από το Pixlax, μπορώ να κλέψω από τους Dream Theater, μπορώ να κλέψω από τους Samba, μπορώ να κλέψω από τους Beatles, μπορώ από παντού και να το πάρω μετά να το βάλω στο στυλ μου και να μην έχει καμία σχέση με το αρχικό που έκλεψα, το βάζω σε εισαγωγικά πάλι αυτό το έκλεψα, ώστε να παίρνω ιδέες και να εμπνέομαι. Σας το λέω και πάλι, αν περιμένετε να σύρθει από πάνω, Ξεχάστε το, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Εφόσον θέλετε να είστε παραγωγικοί και να γράφετε, πρέπει να είστε πολύ συλλεκτικοί, να ακούτε τα πάντα. Μην έχετε στεγανά. Ακούστε και Θάνο Πετρέλη, ακούστε και Τζέιμ Λαμπρίχ, ακούστε και Foo Fighters, ακούστε και Nirvana, ακούστε και Άμπα, ακούστε και οτιδήποτε. Δεν είναι κανεί. Και Britney Spears, από παντού μπορεί να πάρετε ένα ρίφ. Μια ιδέα, ένα αριθμό, μια βασογραμμή και ξαφνικά τσαπ να σκάσει έμπνευση και να γίνει ένα έτοιμο κομματάκι. Και έτσι γράφεται τα κομματάκια, να βγει το αλμπουμάκι και να είσαι περήφανο και να, έτσι, να καταγράφει και την πρόοδο σου σαν καλλιτέχνη στο ε, βάθος βάθο του χρόνου. Γιατί έτσι γράφει η ιστορία, έτσι δεν γράφεται με τα live, γράφεται με τα albums. Πότε έκανε τι, και έτσι μπορεί να δείξει να το βλέπει, να το θυμάσαι και να είσαι περήφανο ή όχι γι' αυτά. Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ. Ε, σα τα λέω ομά, έτσι δεν έχω κανένα πολύ να κρύψω κάτι. Οπότε σα πρότεινα, αν θέλετε να κάνετε κάτι παρόμοιο, δηλαδή να γράφετε τη δικιά σα μουσική, Πω ότι αυτό είναι ο σωστό δρόμο, αλλά σκεφτείτε το πιο τεχνοκρατικά για να μπορείτε να είστε παραγωγικοί, να κάνετε ωραία πράγματα και να είστε περήφανοι γι' αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Καλησπέρα. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί κάποιο για να μάθει η ληκτική μιλάμε για κάποιον ο οποίο μελετάει συστηματικά σε καθημερινή βάση και έχει μια έφεση επάνω στο όργανο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν θα μάθει ποτέ σου. Όπω ούτε εγώ έχω μάθει, όπω κανένα δεν έχει μάθει. Και θα το πάρω λίγο πιο φιλοσοφικά. Πόσα χρόνια θα ζήσει, 60, 70, 80. 80, 90, 100 είναι πάρα πολύ λίγα χρόνια. Όπω λέει και ένα μεγάλο φιλόσοφο, We are all amateurs. Είμαστε όλοι ερασιτέχνε. Και αναφέρουμε ότι είναι τόσα λίγα τα χρόνια που θα ασχοληθούμε με κάτι. Δηλαδή, το να ασχολείσαι 50 χρόνια με κάτι, π.χ. την κυθάρα, 50 καλά χρόνια, ε. αν πούμε ότι ξεκινά στα 15 σου και θα παίζει καλά μέχρι τα 65-70, ενώ τα δαχτυλάκια σου να δουλεύουν, ένα υγιή και το μυαλό σου να δουλεύει και να είσαι καλά, μια 50 χρόνια. 50 χρόνια φίλοι μου δεν είναι τίποτα, είναι ένα τίποτα. Παπ, περνάει έτσι. Τι προλαβαίνει να κάνει. Οπότε, σίγουρα με αυτή τη λογική όπω το λέω, δεν θα μάθει ποτέ να παίζει. Θάσει αυτό που είσαι, και για μένα αυτό που είναι πιο σημαντικό, θα εξελίσσεται μέσα στον χρόνο, κάποιε φορέ θα αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, κάποιε φορέ θα αισθάνεσαι άχρηστο. Εγώ συνήθω αισθάνομαι το δεύτερο, και αυτό με βοηθάει για να μου δίνει και κίνητρο να προχωράω. Οπότε, ε, μην το σκέφτε έτσι. Βάλε κίνητρα, βάλε στόχου. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα είχα από το στόχο να βγάλω το Good Times, Bad Times στο Led Zeppelin. Λέω, άμα το βγάλω αυτό, λέω, τελείωσε. Το βγάζω, μετά, λέω, αυτό ήτανε. Μετά θέλω να βγάλω το στέργο του Heaven. Μετά από λίγο καιρό το βγάζω, λέω, αυτό ήτανε. Μετά λέω, θα βγάλω το Deep Purple. Το βγάζω, μετά λέω, αυτό ήτανε. Μετά λέω, θα βγάλω Iron Maiden. Ανέβαινε το επίπεδο δυσκολία. Μετά. Λέω το βγάζω κι αυτό. Μετά βγάζω, θα βγάλω λέω κάτι dream theater λοπηχή. Το βγάζω κι αυτό. Μετά λέω θα βγάλω ένα του Malmsteen. Το βγάζω και αυτό. Και έτσι πήγαινε λέγοντας. Πάντα έλεγα, τώρα που το έβγαλα, λέω έμαθα. Αν δεν, δεν πάει έτσι. έτσι. Υπάρχουν άπειρα στυλ, υπάρχουν άπειρα πράγματα να παίξει. Οπότε το να λύσει ότι έχω μάθει, δεν υφίσταται. Είναι ουτοπικό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που να κάνει είναι, βάζει στόχου, μικρού, μεγάλου, βραχυπρόθεσμου, μακροπρόθεσμου, ρεαλιστικού και ψάχνει να του επιτυχάνει κάθε φορά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από το να παίξει τρία κόρτα μέχρι να μπορεί να, να βγει στο δρόμο και να κάνει μπάσκινγκ, να μπορεί να παίξει το άκα από 100.000 κόσμο, όλα αυτά είναι στόχοι. Το να μπορεί να φτιάξει ένα τραγουδάκι, ένα τραγούδι μάλλον, και να το ανεβάσει να το ακούσει ο κόσμο, οι φίλοι σου. Το να μπορεί να βγάλει ένα album και οι άλλοι να πληρώσουν για να το ακούσουν. Το να κάνει ένα live δωρεάν και να σε χειροκροτήσουν. και να κάνει ένα live με εισιτήριο και πάλι να σε χειροκροτήσουν. Όλα αυτά είναι στόχοι, υγιεί στόχοι και έχουν να κάνουν πάντα με τον ψυχισμό και το τι όραμα έχει ο καθένα για τη μουσική και για τη ζωή γενικότερα. Οπότε μην το σκέφτεσαι να ότι ποτέ θα μάθω να, να λες ότι δεν θα μάθεις ποτέ και πάντα θα προσπαθεί να ζυγώνεις το στόχο σου, ο οποίος είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει, μιας και δεν υπάρχει ζυγαριά που να λέει αυτός παίζει τόσα κιλά και θάρα, ο άλλος παίζει άλλα κιλά και θάρα, αλλά αυτός που έχει τα πιο πολλά κιλά είναι ο καλύτερος. Δεν υπάρχει. Οπότε μελέτα, ασχολήσου, γιατί γουστάρεις, γιατί το αγαπάς και άσε τα υπόλοιπα για αυτούς που είναι αργό σχολείο και απλά του αρέσει πάντα να συγκρίνουν τα πράγματα και να μάλλον να συγκρίνουν ανθρώπου και να συγκρίνουν πράγματα που δεν συγκρίνουν τα οποία είναι ανομία. Αυτό. Γενικέ γραμμέ. Και αυτό πόσο χρόνο θα πάρει δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι όταν κάποιο παίζει, πε ότι ακού δύο καλού κυθαρίστε, παίζουν και δύο ωραία. Τι θα πει, Α, ο ένα παίζει τρία χρόνια, ο άλλο παίζει εφτά. άλλο παίζει τρία λιγότερα, είναι καλύτερο γιατί παίζει λιγότερο. Δεν πάει έτσι. Ούτε σε νοιάζει πόσο χρονών είναι, ούτε αν είναι ψηλό ή κοντό, ούτε αν είναι όμορφο ή άσχημο, ούτε αν είναι από την Αφρική ή από την Αμερική ή την Αυστραλία. Αυτά είναι διάφορα. Σημασία έχει να κάνει αυτό που κάνει όσο πιο καλά μπορεί και να ακούγοντα μουσική πάλι να κρίνει με τα ίδια κριτήρια. Τρίτη ερώτηση. Γεια στο Δωρή. Η ερώτησή μου είναι, αν και παίζω αρκετό καιρό, έχω το εξή πρόβλημα. Δεν έχω καθόλου ιδέε όταν είναι να το σχεδιάσω ή να τζαμάρω σε κάποιο κομμάτι. Παίζω τα ίδια και τα ίδια ανεβοκατέβασμα, κτλ. Υπάρχει κάποιο tip ή θέμα Πολύ ωραία ερώτηση. Εννοείται ότι δεν είναι θέμα ταλέντου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καραμέλα που υπάρχει. Ξέρω τώρα κάποιοι θα χλεβάζετε και θα λέει τι λέει αυτό. Αλλά αυτά, αυτά είναι δικαιολογίε στο ταλέντο των τεμπέλιδων και αυτών που βαριόνται να. Έτσι. Είναι καθαρά θέμα εξάσκηση και στρατηγική. Και θα σα το εξηγήσω ακριβώ εννοώ. Για να παίξει την ρόλο όλο, τι σημαίνει. Τι πράγματα. Σωστέ νότε και σωστό ρυθμό. Δηλαδή, να παίξει τι σωστέ νότε με το σωστό ρυθμό είναι να τι ωραία. Το έχω ξαναπεί αυτά έτσι, για αυτό το βίντεο, απλά θα το πω και λίγο διαφορετικά. Ακούς π.χ. το αγαπημένο σου όλο, πάρτο. Ποιο είναι, το Another nah Brick in the Wall. Κάτσε και ανέλησε το νότα-νότα. Δεν σου λέει μόνο να το παίξει, γιατί να το παίξει μπορεί, μπορεί και να τα καταφέρει. Το θέμα να το αναλύσει, να δει η κάθε κλίμακα ποια είναι, με ποια νότα ξεκινάει, σε ποια νότα τελειώνει και τι ακόρντιο έχει από πίσω. Και κάτσε και να συνειδητοποιήσει γιατί αυτό το σόλο είναι μεγαλειώδε. Τι κάνει, πόσε νότα παίζει, πότε ξεκινάει, πότε σταματάει, πόσε αναπνοέ παίρνει, πόσα σηκώματα πάνε, κάνει. Και κάνει και εσύ το ίδιο. Είναι απλό. Η, το, ένα solo τι είναι, σαν μια σαν επικοινωνία. Φαντάσου να στείλει ένα σε ένα μήνυμα, το οποίο είναι ένα κατεβατό με γράμματα, το οποίο να μην έχει μέσα ούτε ένα κόμμα, ούτε μια τελεία. Το πιο πιθανό είναι, να δυσκολευτεί πάρα πολύ να το διαβάσει, να δυσκολευτεί πάρα πολύ να βγάλει νόημα, να σε κουράσει και να το παρατήσει. Αυτό λοιπόν, είναι όταν μου λες ότι κάνεις ένα των κλιμάκων. Δηλαδή, τι κάνεις παίρνεις μια κλιμάκα η οποία έχει 7 νότες και παίζεις π.χ. Και αν 20 νότες προ τα πάνω, 20 νότες προ τα κάτω. Είναι ότι αυτό είναι προβλέψιμο και μετά από λίγο αυτός που σε ακούει θα βαρεθεί. Γιατί ξέρει πριν τι θα ακούσει. Επίσης τι είναι προβλέψιμο, το να παίζει τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, να παίζει. Και αυτό είναι βαρετό. Οπότε το μυστικό ποιο είναι, αν υπάρχει Σκέψου, ποια κλίμακα θα χρησιμοποιήσει πάνω από το κάθε crop Progression. Δεν είναι όλα πεντατονική και όλα μινόρια και ματζόρια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι και άλλε κλίμακε για να το εμπλουτίσει και να το κάνει όμορφο. Από εκεί πέρα μετά, κάνει interaction με το background. Τι έχει πίσω, τα drums, πώ παίζουν, το bass, πώ παίζει, τα πλήκτρα, πώ παίζουν. Οπότε να μπορεί να παίρνει ρυθμικέ ιδέε, αρμονικέ ιδέε και να επικοινωνεί με αυτό που υπάρχει πίσω. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι να έχει κάποια leaks, τα οποία είτε είναι funk, είτε είναι metal, είτε είναι jazz, να παίζει το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να το αντιλαμβάνει, να το ακού και να προσαρμόζει αναλόγω. Οπότε το πρόβλημά σου δεν είναι η έλλειψη του σου, είναι ότι προφανώ κάνει το ίδιο πράγμα συνέχεια. Δηλαδή, αν στην κλίμακα, παίζει πολλέ νότε προ την ίδια κατεύθυνση. Φαντάζομαι ένα τραγούδι λοιπόν, το οποίο πώ πάει μελωδία. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Πήγα στο γαλάτσινο να δω. Τι είναι αυτό. Αυτό δεν είναι ωραία μελωδία. Είναι βαρετή. Έτσι. Γιατί είναι Προλέψιμη. Το ίδιο θα είναι και το solo σου, άμα κάνει κάτι τέτοιο. Επίση, ρυθμικά μπορεί να παίξει ντόρεν φασόλ, αλλά κάνεις κάνει re, Ρε, μη, φασόλ, λα, σο, φα, το. Δηλαδή, να κουνηθεί ρυθμικά και να παίζοντα κάποιο νόμο προ την ίδια κατεύθυνση και να ακουστεί πιο ενδιαφέρον. Αν προ αυτά τα δηλαδή, δύο να τα συγκεράσει, δηλαδή ε, μελλοντικό ενδιαφέρον και ρυθμικό ενδιαφέρον, καθάρισε. Και θα είναι ένα τέλειο solo. Έτσι είναι. Αυτό βλέπω. Και ε, απλά σκέψτε το, θέλει στρατηγική να το εξασκήσει αυτό το πράγμα είναι σαν να μιλά. Όταν μιλά, παίρνει αναπνοή, σημαίνει άνω τελεία. Σημαίνει κόμμα, σημαίνει παράγραφο. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναπνοή, τόσο μεγαλύτερο είναι το κενό. Και έτσι γίνεται η επικοινωνία σου με τον ακροατή ευκολότερη. Οπότε για να το συνοψίσουμε, παίξε τι σωστέ νότε στη σωστή στιγμή, με το σωστό ρυθμό και το σώμα σου θα ακουστεί τελείω. Όπω κάνουν και όλα τα τέλεια σόλο, αν υπάρχουν αυτά, τα οποία είναι τα αγαπημένα σου. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση. Πάντα θα είναι του στυλ Πες μου την γνώμη σου για τον Τάδε, οπότε αυτό κάνω και τώρα. Πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο και συγχαρητήρια για τη θεματολογία σου. Σε ευχαριστώ. Του καναλιού σου. Θα ήθελα και εγώ να κάνω δύο ερωτήσει με τη σειρά μου. Πρώτον, μια και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο επεισόδιο την άποψή σου για τον Keith Ω κυθαρίστα, δημιουργό Audio and Visual Engineer, Endorsement Signature Products, Guitar Clinics και κάτι άλλο μετά ρωτά το οποίο δεν το κατέχω, δεν το γνωρίζω καθόλου. Οπότε από το να διασπείρω ανακρίβειε, δεν θα το απαντήσω καθόλου και το έχω σβήσει τελείω. Με απόλυτο σεβασμό. Οπότε πάμε το πρώτο θέμα λοιπόν να δούμε, το οποίο το ξέρω και έχω άποψη. Ποια είναι η νόση για τον Κιθημερού. Καταρχά ο Κιθημερού είναι αυτό, για όσοι δεν το ξέρετε. Είναι ένα τύπο από την Αμερική, ε, ο οποίο είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, έχει βγάλει πολλά άλμπουμ και σαν Κιθημερού, έχει βγάλει και με συγκροτήματα, διάφορα project, έχει βγάλει και τα για μένα αξιέπεραστα άλμπουμ με τον. Ε, Jeff Loomis, τα οποία τα έχω αναφέρει και σε παλιότερο βίντεο, σαν μερικά από τα αγαπημένα μου instrumental albums. Ε, και σα έχω δει τώρα και το, το εξώφυλλο και κάποια απ τη δουλειά, α, δείγματα από τη δουλειά του, τα εξώφυλλα εννοώ. Αξίζει, είναι ωραίο καλλιτέχνη να τον τσεκάρετε. Δεν είναι στρεντά, δεν, δεν παίζει καν solo, παίζει πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι lead κυθαρίστα, είναι κατά κύριο λόγο composer, συνθέτη και. Ρίφημα συν. Έχει καταπληκτικό δεξί. Έχει πάρα πολύ ωραίε ιδέε. Μπορεί να πάρει απλοϊκά ρίφη και να τα κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τρομακτικό ρυθμικό ενδιαφέρον και να είναι πάρα πολύ ωραία. Να τα ακούσει ευχάριστα ξανά και ξανά. Και για μένα είναι υπερταλαντούχο. Το κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει. Ε, θα ήθελα να είναι πιο πολύ εργατικό. Δηλαδή να βγάζει πιο πολλά πράγματα. Όμω γι' αυτό υπάρχει δικαιολογία και θα αναφερθώ σε λίγο. Έχει ε, κιθάρα στο όνομά του. Πολύ σημαντικό αυτό από μεγάλη εταιρεία. Έτσι, όχι μια τοπική μικρή εταιρεία, αλλά από την Sechter. Έχει τα KM μοντέλα, Keith Mero, υπάρχει το Mark 1, το Mark 2, Mark 3, metal κιθάρες στο στήπι το πλίστερο. Πολύ ωραία αισθητικά όργανα, ε, από αισθητική άποψη. Ωραία ξύλα, ωραία χρώματα, ωραίο playability. Ακριβά όργανα, έτσι. Χιλιάρικο και Έχει κάποια πιο οικονομικά και έχει κάποια πιο ακριβά. Κάποια στιγμή θέλω στο να πάρω μία, στο νόηση που λέγε ένας μία αριστερή. Ε, με, έστειλα, μου λέει πουλήθηκε και δεν την πειρά, ίσω καλύτερα κιόλας. Απλά ήταν ίσω μια παρόρμηση. Anyway, ε, ε ήταν το αυτή. Α βγάζει και εξάχρονα και 7 χρονα μοντέλα, μια και παίζει τέτοια. Από εκεί πέρα τώρα έχει βγάλει τα albums, κάνει παραγωγέ ο ίδιο. Κάνει reamping, ξέρει να αναλαμβάνει δηλαδή reamping για άλλου μουσικού. Κάνει παραγωγέ, μιξάρι, μαστεράρι. Έχει ένα καταπληκτικό στούντιο ε, και έχει ανεβάσει πολλά βίντεο στο οποίο φλεξάρει και θα αναφερθώ γι' αυτό σε λίγο. Φλεξάρει τον εξοπλισμό του. Στον οποίο δηλαδή δείχνει, κάνει λετούρ 2020 και δείχνει όλα τα μηχανήματα και θα σου πέσει το σαγόνι. Αν δεν τι εξοπλισμό, έχει. Έτσι. Αντιγράφει digital, γράφει και με κεφάλια ενισχυτέ, κάνει και ριάντιν, κάνει και camber, τα κάνει όλα. Ξέρει τη δουλειά του, ξέρει να χρησιμοποιεί το κουαλάζερ. Ξέρει... Γενικώ είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε τώρα στην άλλη, στην άλλη πλευρά του νομίσματο. Δεν θα πω αρνητικά πράγματα, αλλά θα πω κάποια πράγματα που εγώ βλέπω και με προβληματίζουν. Καταρχά, ο δική μέρο. Ε... κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Μιλάμε τώρα για πολύ δημοφιλή, έτσι. Δηλαδή ήταν σαν τον Όλα Έγκλουντ, τόσο δημοφιλή στο YouTube, με πολλού subscribers, πολλά views. Ο κόσμο περίμενε να δει τα πώ του. Ε, θα μπορούσε να αποστάρει κάτι σοβαρό και να το δίνουν χιλιάδε κόσμο. Θα μπορούσε να αποστάρει και μια χαζομάρα και πάλι να πάρει χιλιάδε likes. Έτσι, αυτό είναι ήδη αυτό που έχουν δημοφιλία, που και θα το καταλάβει. Όταν κάποιο ανεβάζει μια χαζομάρα και του κάνουν 5.000 άτομα like, άρα σημαίνει ότι αυτό είναι πραγματικά δημοφιλή και έχει ξεφύγει τα όρια αυτού που κάνει και απευθύνεται και σε περισσότερο κόσμο. Οπότε κάποια στιγμή αυτό μπορεί να εξαφανίστηκε. Ενώ ανέβαζε τακτικά κλπ. κλπ ε, κάποιο εξαφανίστηκε. Και βγαίνει και λέει ότι, δημόσια, ότι γεια σα, Πάσχο έχω mental θέματα, θέματα της ψυχική υγεία. Έχω depression, έχω κατάθλιψη, δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω. κλπ. Και να είμαι ειλικρινή, εμένα αυτό το πράγμα και συγχωρέστε με, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου, ξέρετε τι. Θα σα βάλω βασικά ένα ένα ωραίο απόφθεγμα, το έχω έτοιμο εδώ, να το ανεβάσω να το δείτε. Avoid posting your personal problems on social media. Your personal problems require personal solutions, not public attention. Μου φαίνεται αδιανόητο δηλαδή ένα άτομο σαν και αυτόν, ο οποίος φαινομενικά τα έχει όλα, δηλαδή έχει χρήμα γιατί βλέπετε ότι έχει τρομακτικό εξοπλισμό, δηλαδή άμα κάνεις μια προχ... ένα πρόχειρο υπολογισμό στο στούντιό του, πάνω από 250 χιλιάρικα, μόνο οι ενισχυτές, οι υπολογιστές, οι κάμερες κλπ. Και έπρεπε να άτομο αυτό, σε αυτό που έχει ταλέντο, έχει κάνει μια καριέρα κλπ. Έχει θέματα ψυχική υγεία, το οποίο ενώ την μπορεί να συμβεί στον καθένα, είτε είσαι φτωχό, είτε είσαι πλούσιο, είτε είσαι στην Αμερική, είτε είσαι στο πιο ορεινό χωριό, των Ιμαλαίων. Όλοι, αυτο, μπορούν να το πάθουν με αυτό. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι λέγοντά το μπροστά έξω, τι περιμένει. Να σε λυπηθούν κάποιοι, τι περιμένει ότι λέγοντά το θα βοηθηθεί. Πιστεύετε με, χωρί να είμαι ε, σε αυτά τα θέματα, Απλά είμαι ένα άνθρωπο που έχει ζήσει 47 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη και βλέπω και καταλαβαίνω αυτό το πράγμα για μένα δεν είναι καλό, είναι λάθο. Κάνοντά το και το πιο πιθανό είναι να κάνει τα πράγματα χειρότερα παρά καλύτερα. Οπότε το να πω να του, να πω για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι μου, κάνει, μου, φαίνεται αδιανόητο το ότι βγαίνει και λέει τέτοια ευαίσθητα ζητήματα και γενικά το βρίσκω λίγο αστείο τώρα να βγαίνει κάποιο και το κάνω πολύ μουσική για σοβαρά ζητήματα, έτσι, να βγαίνουν και να λένε Παι, παιδιά έχω αυτό το θέμα υγεία. Ε, τι μου προτείνεται να κάνω, Α είμαστε σοβαροί. Αυτά τα πράγματα δεν λύνονται στο Facebook ούτε στο Instagram. Αν υπάρχει πρόβλημα, πα στον κατάλληλο, πα στον γιατρό, πα όπου χρειάζεται για να πάρει βοήθεια. Και όχι να σου πει την κάθε χαζομάρα του ο καθένα στο YouTube. Πρόσφατα, γνωστό και θαλέσσι που τον έχω αναφέρει, πριν από δύο-τρει μέρε, βγαίνει και ποστάρει ότι έχω θέμα με τα χέρια μου, δεν μπορώ να πω κλπ. Τι μου προτείνεται. Ενώ ότι πήρε χιλιάδε likes, του γράψαν από κάτω οι γιατί κάτσε έτσι από. Γιατί με ενδιαφέρει το θέμα, οι περισσότεροι του γράφαν ιδέε, δηλαδή ο καθένα προσπαθεί να γράψει τη χαζομάρα του για να περισσότερο για να τον δουν οι άλλοι, γιατί να ξέρω ότι έτσι πάει, πάνε και γράφουν από κάτω από τα πώ διάφοροι, όχι τόσο για να προσφέρουν στην κουβέντα, αλλά για να του δει ο κόσμο, να του δουν άλλοι, γιατί του λέει θα κάνει hype αυτό, οπότε θα, μπουν, θα με δουν και εμένα, έτσι πάει, δυστυχώ. Οπότε, τι περιμένει για τόσο σοβαρά θέματα και ειδικά η ψυχική υγιεινή ότι τα social media θα σε βοηθήσουν, ναι, ξέχασα το. Δεν πάει έτσι. Μάλλον χειρότερα θα τα κάνουν. Δεύτερον και αυτό που με προσωπικά δεν μου αρέσει είναι ότι φλεξάρει με την κακή έννοια. Δηλαδή, βλέπει ότι έχει ένα στούδιο και κάθεται και τα δείχνει κάθε φορά. Μιλάμε τώρα για ενισχυτέ 2 και 3 χιλιάρικα έκαστο και μπορεί να έχει 15 τέτοιου. Οπότε, βλέπει ότι είναι άνθρωπο που του αρέσει να επιδεικνύει τα μηχανήματά του κλπ. Και ε, κάποια στιγμή, μάλιστα, πρόσφατα, γενικά τώρα δεν πολύ ποστάρι, κλπ. Είναι λίγο πιο low profile. Δεν ξέρω τον λόγο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, πριν από δύο χρόνια, θυμάμαι, επανήλθε στο Ιντερνετ και λέει: Γεια σα, I am back. Ξεπέρασα τα προβλήματα που είχα. Αυτά που έλεγε περί ψυχική υγεία. Και ε, δείτε με στο Twitch, δείτε με εδώ, ε, δείτε με γιατί θέλω να βγάλω money. Και το και στεγνά. Μπείτε εκεί, κάντε μου δωρεέ κλπ. Εννοείται ότι όλα αυτά πήγαν άπατα. Έτσι, γιατί ο κόσμο θέλει να του προσφέρει, και όχι να σου προσφέρει αυτό. Έτσι λειτουργεί εδώ το σύστημα. Έτσι λειτουργεί στο το ίντερνετ. Πρώτα θα δώσει εσύ. Και αν οι άλλοι κρίνουν ότι αξίζει, έστω και λίγο, θα σου δώσουν και αυτοί κάτι. Δεν πάει ανάποδα, δυστυχώ. Και επίση κάτι άλλο που μου είχε κάνει τίποτα, το συγκεκριμένο, ενώ φολέξαρε ανελέητα τον εξοπλισμό του, το, στούντιό του, συνέχεια σε φωτογραφίε. Κοιτάξτε τον ισχυτή μου, κοιτάξτε αυτό. Εγώ σου λέω να μαρτία μου, αγοράζω εξοπλισμό, δεν το προστάρω ποτέ. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Άμα πάρω μια κιθάρα, θα τη δείτε σε κάποιο YouTube που παίζω, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποστάρω. Του στυλ, κοιτάξτε τι κιθάρα αγόρασα. Μια διαφορά το έκανα στη ζωή μου αυτό στο παρελθόν και το έχω μετανιώσει πικρά και τα έχω σβήσει κιόλα. Κομμένα αυτά δεν είναι σωστό για μένα το να βγει και να φλεξάρει και να λες Πήρα αυτό, έκανα αυτό, ή πήγα εκεί να κάνω αυτό το ταξίδι, ή τρώω αυτό το φαγητό. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν γίνει πιο συμπαθή, μάλλον γελιοποιείσαι. Και, και ένα τρίτο περιστατικό που θα σα πω, και έχει, είναι σημειολογικό αυτό. Κάτι στιγμή ήταν σε περιοδία με τον Λούμι που, ε, προμοτάρα, προμοτάραν το album του, το Concrete Dystopia, 2013 στο Σεν Λούι. Έκανα ε, και το Google, γιατί ήθελα για να, 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 μην πω ε, ανακρίβειε. Ε, αφήσαν το φορτηγό του με τον εξοπλισμό του για να πάνε πάνω κάπου να φάνε ή να καπάνε σε ένα ξενοδοχείο και του το σουφρώσανε. Δηλαδή του κλέψανε. Του πήραν κάμερε, του πήραν κιθάρες, του πήραν ανησυχητέ, του πήραν πολλά πράγματα. Και βγαίνουν αμέσω και ποστάρουν, αυτό μου κάνει το μαγική εντύπωση, και λένε Γεια σα, μα κλέψανε και σα παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε, Αν θέλετε να συνεχιστεί αυτή η περιοδία, σα παρακαλώ πολύ αυτό το PayPal μα, Στείλτε μα χρήματα για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα που μα στείλετε εσεί να ξαναγοράσουμε τον εξοπλισμό για να συνεχίσουμε την περιοδία. Πράγμα το το βρίσκω από αστείο μέχρι τι να πω. Εγώ δεν το κατέβηκα καθόλου. Δηλαδή, με κλέβανε, θα το βούλωνα και είτε θα πήγαινα να τα αγοράσω μόνο με την τσέπη μου, ή απλά θα τα θα Λέω παιδιά, σα μα κλέψανε, δεν μπορούμε. Αντίο. Και την επόμενη φορά θα δουλέψω να βγάλω κάποια χρήματα να μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά. Μου ένα αστείο ένα άτομο που έχει εξοπλισμό εκατοντάδων δολαρίων. Να σου λέει, μα κλέψαν 15.000 εξοπλισμό, ε, βοηθήστε μα για να κάνουμε τέτοιο. Και αυτό ισχύει και για το Λούμι, βέβαια, έτσι. Είσαι ο Λούμι. Δεν βγαίνει στη ζητιανιά και το σύνολο που το λέω έτσι να ζητήσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σα το ξαναλέω σε καλλιτέχνη. Ε, εννοείται ότι επηρεάζει βλέποντα όλα αυτά και όχι μόνο επηρεάζει, προβληματίζει και λε, αυτό τι το κάνει. Γιατί ενώ έχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, τα οποία είναι θετικά, α τη μία κάνει αυτό και αυτό και αυτό, και τα οποία χαλάνε όλα τα, τα θετικά. Δεν άπεσε η ψυχή του ανθρώπου, δεν ξέρει πώ αισθάνεται ο καθένα μέσα του και γιατί το κάνει, αλλά το κάνει και αυτό έχει σημασία. Αυτό μπορεί να είναι ο Κιθμέρου, σε κάθε τέτοιον. Καλή δισκογραφία, ωραία μουσική για αυτού που ακούν αυτά που ακούν, αυτή τη μουσική έτσι δεν είναι μουσική για άλλου. Και ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι, να το πω έτσι, influencer, δηλαδή να επηρεάζει κόσμο, μια και δείχνει π.χ. πώ θα παίξει την κιθάρα, πώ θα μοιξάρει την κιθάρα, σε τέτοια ωραία πρακτικά θέματα. Αυτό το σημερινό επεισόδιο αρκετά μεγάλο, αλλά νομίζω ότι όλε οι ερωτήσει είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακόμα και για το μέρο, εγώ περισσότερο ήθελα να εμβαθύνω σε αυτά τα σημεία περί ψυχική υγιεινή, περί φλεξαρίσματο, περί κατά τη γνώμη μου ανορθόδοξου τρόπου χρήση των social media. Έτσι, τα social media μπορούν να, σε βοηθήσουν, αλλά μπορούν και να σε καταστρέψουν αν δεν τα χρησιμοποιήσει με τον ορθολογικό τρόπο. Αυτά είχα να σα πω για σήμερα. Αν σα άρεσε το βίντεο και. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.